Ανησυχία προκαλούν τα πανωτά κρούσματα ληστείων σε ανηλίκους τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα Μίνα Καραμίτρου, καλό μεσημέρι. Οι αρχές αναζητούν συμμορία που η δράση της επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Ακρόπολης. Μέσα σε 2 ημέρες 5 παιδιά έχουν πέσει θύματά της. Ναι, Λίνα, και μάλιστα στην πρώτη περίπτωση οι δράστες ήταν 5, στη δεύτερη περίπτωση οι δράστες ήταν 3. Όμως οι αξιωματικοί της ασφάλειας εκτιμούν ότι μπορούμε να μιλάμε για μια συγκεκριμένη συμμορία, η οποία στοχοποιεί ανήλικα παιδιά γύρω από την περιοχή της Ακρόπολης. Και αφού τα πλησιάζει, τους λέει ότι θα τους ξυλοκοπήσουν άγρια αν δεν τους δώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και ό,τι χρήματα έχουν. Και εκείνα βέβαια τους τα παραδίνουν. 2 περιπτώσεις είχαμε μέσα σε ένα 48ωρο τέτοιες, με 2 παρέες 15χρονων, οι οποίες βέβαια αναγκάστηκαν να δώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και μετά οι δράστες να εξαφανιστούν. Να σας πω όμως ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις σε ανήλικους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση, να σας πω, χθες μέσα στο σειρμό του ΙΣΑΠ στην πλατεία Βικτωρίας, όπου ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και απείλησε ένα παιδί 16 ετών, αρπάζοντάς του το κινητό τηλέφωνο και λίγα χρήματα που είχε στις τσέπες του. Ενώ ακόμα και χθες το απόγευμα, ένας ανήλικος 15 ετών έπεσε θύμα μιας συμμορίας στο Μαρούσι, που του ζήτησαν, τον σταμάτησαν στη μέση του δρόμου και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε πάνω του.